Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί. Καλώς ορίσατε στο ένα channel. Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα κοντά σας. Με τα όμορφα θέματα που σας συνοδεύουμε κάθε απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 6.30. Σήμερα λίγο αργήσαμε στο ραντεβού μας, ωστόσο είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας και θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσουμε για το φυσικό περιβάλλον που έχουμε αρκετό εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Κοντά μας έχουμε τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο αλλά και ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπακοσμά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπακοσμά. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Βέβαια. Να πω ότι πραγματικά το περιβάλλον είναι όμορφο, αλλά αυτές τις μέρες όπως και τις προηγούμενες έχουμε συγκλονιστεί από την καταστροφή και κυρίως από τις ανθρώπινες απώλειες. Εννοώ για τις σημερινές καταστροφές στην Θεσσαλία. Είναι μια ομορφιά που η ανθρώπινη παρέμβαση πολλές φορές οδηγεί στον όλεθρο. Είναι πολύ σημαντικό που αναφέρατε και την Θεσσαλία, διότι και αυτή είναι καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Το καλοκαίρι, κύριε Παπακοσμά, έχουμε φωτιές, το χειμώνα έχουμε πλημμύρες και όλο αυτό νομίζω ότι καταστρέφει το φυσικό μας περιβάλλον και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις ώστε να σώσουμε το περιβάλλον μας. Κοιτάξτε, λύσεις μαγικές για το περιβάλλον σίγουρα δεν υπάρχουν. Αυτό που διαβάζαμε πριν από μερικά χρόνια στις εφημερίδες, κυρίως τότε, και το βλέπαμε και τα τελευταία χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται και μάλιστα έρχεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, τελικά είναι πραγματικότητα. Όλοι εμείς πιστεύαμε, ή τουλάχιστον αυτό το γεγονός το βλέπαμε, ότι θα γίνει σε ένα μακρινό μέλλον. Φαίνεται τελικά όμως ότι αυτό το μακρινό μέλλον δεν είναι τόσο μακρινό, είναι δίπλα μας. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι αυτές που πολλές φορές οδηγούν σε φυσικές καταστροφές, αλλά για τα συγκεκριμένα γεγονότα βλέπουμε εικόνες από τις πυρκαγιές, εικόνες σήμερα αυτή την ώρα σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα για τους όγκους του νερού, τον μεγάλο όγκο του νερού στη Θεσσαλία και όχι μόνο στο Βόλο τις προηγούμενες μέρες, παλαιότερα στη Μάνδρα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ίσως πρέπει να επανασχεδιάσουμε από το μηδέν τις υποδομές προστασίας κυρίως των πόλεων, των οικισμών, από τα φυσικά φαινόμενα και από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι βέβαια, κυρία Βασιλού, και μία λυσίδα όταν καίγονται τα δάση, που πολλές φορές καίγονται από την υπαιτιότητα των ανθρώπων. Φυσικά δεν υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία, τα δέντρα, η ύλη, ώστε να συγκρατήσει τους τεράστιους όγκους του νερού. Όμως αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε αυτές τις τελευταίες ώρες, ειδικά στη Θεσσαλία και στο Βόλο χτες, που λένε οι μετεωρολόγοι ότι τέτοιο νερό δεν έχει καταγραφεί ποτέ να έχει πέσει, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα οι υποδομές που υπάρχουν σε κάθε πόλη, σε κάθε οικισμό, μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια φυσική καταστροφή. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τεράστια φρεάτια ή χώροι εναπόθεσης του νερού ή προστασίας των πόλων από τον όγκο που δημιουργούνται όταν ξεχυλίζουν οι χήμαροι, οι ποταμοί, οι παραπόταμοι, ακόμα και αν η πόλη είναι πολύ μακριά από το σημείο που συμβαίνει αυτή η φυσική καταστροφή. Νομίζω ότι είμαστε πράγματι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Καμπή κυρίως της προστασίας του περιβάλλοντος. Και είπατε στην αρχή, και θα ολοκληρώσω έτσι την απάντηση στην ερώτησή σας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Ναι, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Και το κάθε πρόσωπο που ασχολείται με τα κοινά θα πρέπει και αυτό, από την εμπειρία του, από τον τρόπο με τον οποίο έχει περάσει την ζωή του, να καταθέτει και αυτό τις προτάσεις του. Όχι να λύσει το πρόβλημα, τις προτάσεις. Και τη λύση του προβλήματος τη δίνουν οι ειδικοί. Αυτοί που γνωρίζουν, αυτοί που έχουν σπουδάσει, αυτοί που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, κάνουν αυτά τα πράγματα που είναι ανθρωπίνως δυνατά. Δηλαδή την εξασφάλιση των κονδυλίων, την ψήφιση των έργων εκείνων που θα φροντίσουν για το περιβάλλον, είτε λέγονται δημοτικά συμβούλια, είτε περιφερειακά συμβούλια, είτε δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, έτσι ώστε αυτά που προτείνουν οι ειδικοί να γίνουν πράξη. Προφανώς χρειαζόμαστε αντιπλημμυρικά έργα, όπως και προφανώς χρειαζόμαστε σήμερα στον Εύρο, στην Αβραμιλιά, στο Χαϊδευτό που βλέπουμε και τις εικόνες, άμεσα έργα και για την θωράκιση των περιοχών από τις βροχές, αλλά και για την επαναδημιουργία του δάσους. Αναδασώσεις με δέντρα τέτοια που θα είναι, θα λέγαμε, λιγότερο ευαίσθητα στις
πυρκαγιές. Θα λέγαμε τέτοια έργα αντιπλημμυρικά, αλλά τέτοια αυστηρή νομοθεσία, νομοθεσία που να έχει σχέση με το να μην φράζουμε τα ρέματα, να μην φράσουμε τις κήτες των ρημάτων, τις εξόδους των σημείων εκείνων που η φύση έχει οδηγήσει το νερό. Η φύση, κυρία Βασιλείου, έχει προβλέψει για τα πάντα. Αν όμως σε μία περιοχή τα ρέματα τα οποία υπήρχαν με φυσική ροή ήταν 10 και στην πάροδο των τελευταίων δεκαετιών εμείς τα φράξαμε, τα κλείσαμε, τα σκεπάσαμε, το νερό ήξερε και ξέρει χρόνια τώρα να πάει από αυτές τις 10 διόδους. Αν εμείς αυτές τις διόδους τις έχουμε κλειστές ή για ένα οποιοδήποτε λόγο έχουμε οικοδομήσει πάνω σε αυτές, το νερό θα βρει άλλο τρόπο και τις περισσότερες φορές θα συμπαρασύρει αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, τελειώνω την απάντηση στην ερώτησή σας. Προγράμματα τέτοια και φιλοσοφία πολιτική τέτοια απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος και της αρμονικής παρουσίας των ανθρώπων στο περιβάλλον. Γιατί λύση δεν είναι να φράσουμε και να κλείνουμε τα δάση. Ίσα-ίσα, όταν ένα σημείο το κλείνεις, το κλειδώνεις, δεν το περιποιείσαι, δεν μαζεύεις τις φερτές ύλες που υπάρχουν, με μαθηματική ακρίβεια θα καταστραφεί. Η συνύπαρξη των ανθρώπων με το περιβάλλον πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος με όλα αυτά που βλέπουμε, αυτών που πολιτεύονται, αυτών που καλούν τους πολίτες να τους δώσουν τις ψήφους τους, είτε στους δήμους, είτε στις περιφέρειες, γιατί το κάθε ένα συλλογικό όργανο ή κάθε μορφή της αυτοδίκης έχει το δικό του ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Και κύριε Παπακοσμά, νομίζετε ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες αυτή τη στιγμή μετά τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αβραμιλιά, στο Διαλεκτό, ή θα έπρεπε τώρα να ασχολιόμαστε μόνο με την αποζημίωση, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, γιατί οι άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες του και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα πρέπει να γίνει? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και προφανώς δεν είναι μόνο η Αβραμιλιά, το Διαλεκτό, δεν είναι ο Ορεινός Όγκος, είναι όλη η Θράκη. Είναι ο Εύρος που έχει δεινοπαθήσει από και τα σημάδια της καταστροφής είναι εμφανή. Σίγουρα οι αποζημιώσεις είναι το πρώτο μέλημα μιας πολιτείας. Να ανακουφίσει τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, το βιό τους από τη μεγάλη αυτή καταστροφή. Νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι και αυτοί που πολιτεύονται και επιζητούν την ψήφο των πολιτών για τις επόμενες εκλογές θα πρέπει μαζί με τις υπηρεσίες, μαζί με τους ειδικούς, το Πανεπιστήμιο μας, το ΔΠΑΕ, αλλά και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όχι σήμερα αλλά από χτες, να σχεδιάζουν τη δημιουργία έργων εκείνων θωράκισης της φύσης, του περιβάλλοντος. Έχουμε απίστευτα αξιόλογα στελέχη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, εδώ στις αντίστοιχες σχολές του ΔΠΑΕ και των υπόλοιπων σχολών. Αυτό όλο το μεγάλο κεφάλαιο της πανεπιστημιακής κοινότητας θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η αυτοδιοίκηση. Και σας το δηλώνω, έχω μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, με τον Χρήστο Τομέτιο, πραγματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η Περιφέρεια να σχεδιάσει την παραγωγή μελετών και στη συνέχεια υλοποίηση έργων, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε και να λέμε στους πολίτες ποια είναι η διαδικασία. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα αύριο το πρωί. Το πολύ πολύ να στείλει μια μπολντόζα να μαζέψει τα καμένα. Η θωράκιση όμως και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνουν βάσει κάποιων μελετών. Και αυτές οι μελέτες εκπονούνται από τους ειδικούς. Δεν είναι η απόφαση του κάθε πολιτικού, του κάθε Παπακοσμά να κάνει τον έξυπνο πού και τι πρέπει να γίνει. Η ιδιότητα του πολιτικού, του αυτοδιοικητικού είναι να πιέσει ή να δημιουργήσει το χρηματοδοτικό εκείνο εργαλείο το οποίο θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη και τη συνέχεια της υλοποίησης του έργου, να ανοίξει προφανώς ένα μέτρο στο ΕΣΠΑ το οποίο θα χρηματοδοτεί τέτοια έργα, έργα που θα υλοποιήσουν και είναι γνωστό αυτούς, σε αυτούς που ασχολούνται με την πολιτική, με την αυτοδιοίκηση, ότι άλλα έργα υλοποιούν για την προστασία οι Δήμοι και άλλα οι περιφέρειες. Η συνεργασία είναι αυτονόητη προφανώς των Δήμων και των περιφερειών. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα μέλημα της περιφέρειας, της περιφερειακής αρχής, έτσι ώστε εκτός από τις αποζημιώσεις να μην αφήσουμε το χρόνο να φύγει άσκοπα, να μην τρέξει ο χρόνος άσκοπα και να φτάσουμε στην εποχή που θα λέμε τι κάνουμε, στείλτε περισσότερα αεροπλάνα για να σβήσουν πυρκαγιές, αλλά να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τέτοιων έργων
και να νομοθετήσει και η κεντρική διοίκηση και οι βουλευτές μας τέτοιους νόμους που θα θωρακίζουν την φύση, θα θωρακίζουν το δάσος, θα θωρακίζουν, αν θέλετε, την αρμονική συνύπαρξη του ανθρωπίνου γένους με το φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπακοσμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Την είχαμε αφήσει στη μέση και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε στο φυσικό μας περιβάλλον, αναφερθήκαμε και στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι η συζήτηση θέλει πιο πολύ χρόνο, η συγκεκριμένη. Θέλει πιο πολύ. Άλλωστε, ο εκλογικός νόμος λέει ότι υπάρχει μία μετάδοση. Εγώ να σας δώσω την υπόσχεση ότι αυτή η μετάδοση, εντός εισαγωγικών η λέξη, που δικαιούνται οι υποψήφοι, να έχει αποκλειστικό θέμα το περιβάλλον. Και εμείς να ενημερωθούμε, να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε πέντε πράγματα να πούμε, να δεσμευθούμε για κάποια πράγματα, γιατί το περιβάλλον και η αρμονική μας συνύπαρξη με αυτό είναι διακύβευμα ζωής. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε που βάζετε ως πρωταρχικό σας στόχο το περιβάλλον για αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, μια και είναι η τελευταία μας έτσι, η συνάντηση, διότι όπως είπατε και εσείς υπάρχουν νόμοι από εδώ και πέρα και για τον επόμενο ένα μήνα μέχρι τον Οκτώβρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπακοσμά, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί για σήμερα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 18:30 περίπου και πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με συμβουλές για τους γονείς, για τα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς, διότι είμαστε μία ανάσα μακριά από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και κοντά μας έχουμε τη διευθύντρια από το φροντιστήριο που καμισάστε, κυρία Βασιλική Βασιλιάδου. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε τη νέα σχολική χρονιά πώς και πώς. Τα φροντιστήρια βέβαια ξεκίνησαν. Ποιος τη Δευτέρα ξεκινάει σχολείο? Τη Δευτέρα ξεκινάει σχολείο τα παιδιά που ήδη ξεκίνησαν φροντιστήριο στις 4 του μήνα. Τα παιδιά ήδη ξεκινήσανε φροντιστήρια, αλλά ξεκινάμε με τα πρωινά μας τα ωράρια ξανά μέσα. Δεν θα πω τα κεφάλια μέσα, πάντα άγχωνο και πάντα με εκνεύριζε όταν ήμουν μικρή. Απλά ξεκινάμε μια νέα σχολική χρονιά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ξαναμπαίνουμε ξανά στα καθιερωμένα μας, στα λιμένια μας, έχουμε μια καινούργια αρχή. Όντως πήραμε, ειδικά τα παιδιά του Λυκείου ξεκινήσαν ήδη το φροντιστήριό τους από τις αρχές του μήνα. Συνεχίζουν βέβαια οι εγγραφές, οπότε γενικά πολλά παιδιά το έχουν παρατείνει φέτος, γιατί και πολλοί γονείς πήγανε λίγο αργοπορημένα διακοπές, οπότε τώρα επιστρέψανε και τώρα ξαναμπαίνουν σε διαδικασία που ψάχνουν σε τι φροντιστήριο να γραφτούν, ψάχνουν σε τι μαθήματα. Τα αφήσατε τελευταία στιγμή, αλλά δεν πειράζει. Του χρόνου πιο οργανωμένοι, γιατί τελευταία στιγμή πάντα βλέπω πάλι αυτόν τον πανικό στους γονείς να τρέχουν στα φροντιστήρια, να παίρνουν τις προσφορές, να ρωτάνε τα προγράμματα σπουδών. Δεν θέλουμε να τα αφήνουμε αυτά τελευταία στιγμή. Και ειδικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω παιδιά Δευτέρας Λυκείου να έρχονται τελευταία στιγμή και να μην ξέρουν ακόμα κατευθύνσεις, πού να πάνε, τι μαθήματα να πάρουν. Είναι μια χρονιά που θα πρέπει να δουλευτεί. Για τους υποψήφιους που του χρόνου θα πάνε Δευτέρα Λυκείου, πρέπει να δουλευτεί όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Οπότε, ξαναμπαίνουμε στα καθιερωμένα μας. Θέλουμε μια πολύ ωραία οργάνωση, μια ωραία προετοιμασία, να μπούμε ομαλά mm-hmm. και να έχουμε μια πολύ πετυχημένη ακαδημαϊκή χρονιά. Τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί πρέπει να προσέξουμε και πρακτικά, και συναισθηματικά, και ψυχολογικά, πώς θα θέσουμε ωραίες βάσεις για να μας πάει καλά η χρονιά. Mm-hmm. Μην ξεκινήσουμε άσχημα. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε καλά, για πείτε μας εσείς. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε τι ηλικίες απευθυνόμαστε. Μιλάμε για παιδάκια τα οποία από δημοτικό πάνε γυμνάσιο. Μιλάμε γι' αυτό. Όταν αλλάζουμε από δημοτικό γυμνάσιο, από γυμνάσιο λύκειο, πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα με το παιδί μας. Ή να κάνει αυτή την κουβέντα το παιδί μας με τον φροντιστή του, με έναν άνθρωπο ειδικό, για να μπορέσει να καταλάβει τις διαφορετικές συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει. Συνήθως, το μεγαλύτερο άγχος είναι σε αυτές τις ηλικίες, γιατί δεν ξέρουν τι θα γνωρίσουν. Έχουμε μεγάλη διαφορά σε διαγωνίσματα, σε καθηγητές, πρέπει να αγχωθώ. Υπάρχει αυτό. Μιλάμε μαζί τους για τις νέες συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν, ότι απλά από το δημοτικό στο γυμνάσιο έχουμε να δούμε περισσότερους καθηγητές. Θα πρέπει λίγο περισσότερο να δώσουμε μια διαφορετική εικόνα στα νέα μας ξεκινήματα. Ότι πλέον τα κριτήρια γίνονται διαγωνίσματα.
ότι πλέον έχουμε τους βαθμούς που γίνονται με διαφορετικό τρόπο, που τα διαγωνίσματα πόσο παίζουν ρόλο, να γνωριστούν τα παιδιά λίγο, να δουν τα βιβλία τους από πριν. Να υπάρχει μια πιο ομαλή μετάβαση, ότι δεν είναι κάτι το τόσο τρομερό, γιατί ακούνε διάφορες γνώμες, ακούνε διάφορες εμπειρίες, αγχώνονται που βλέπουν, α, τώρα θα πάμε λύκειο, χαμός. Επειδή η ψυχολογία είναι αυτή που παίζει κυρίαρχο ρόλο, όπως καταλαβαίνω, η ψυχολογία παίζει κυρίαρχο ρόλο και στο αν θα είμαστε καλοί μαθητές αυτή τη χρονιά και αν θα πάμε φροντιστήριο και αν θα διαβάσουμε και αν δεν θα διαβάσουμε και, αν... και το πώς θα συμπεριφερόμαστε και με τις παρέες μας. Με τι ψυχολογία πρέπει τα παιδιά να ξεκινήσουν το σχολείο και πώς θα βοηθήσουμε εμείς ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ώστε τα παιδιά να έχουν αυτή την κατάλληλη ψυχολογία για την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς ή μια νέα αρχή. Ισχύει και αυτό που λες, ότι με τι ψυχολογία πάνε. Τα τελευταία χρόνια οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει και μία έτσι λανθασμένη προσέγγιση ορισμένων γονέων ως προς τα παιδιά τους. Καταλαβαίνω ότι πλέον τα παιδιά έχουν πάρα πολύ αυξημένες υποχρεώσεις και έρχονται στα φροντιστήρια, μιλάμε για πολύ δραστήρια παιδιά, που πλέον πηγαίνουν δεύτερες ξένες γλώσσες, που κάνουν την πληροφορική τους, που κάνουν τις δραστηριότητες τους, που είναι πάρα πολύ αθλητικά, πηγαίνουν στον αθλητισμό, πηγαίνουν και δύο αθλήματα ενδεχομένως, χορό. Οπότε συνήθως η προσέγγιση αυτών των γονέων είναι να μην λίγο να απαξιώνουν το κομμάτι του σχολείου και να τους νοιάζει πιο πολύ η ψυχολογική κατάσταση, λέγοντας τους ότι δεν πειράζει και αν δεν τα πάμε τόσο καλά. Ναι, είναι πολύ θεμητό αυτό. Όμως, να γίνει με έναν ισορροπημένο τρόπο, ώστε να μην απαξιώνουμε εντελώς τη λειτουργική υγεία του σχολείου και του φροντιστηρίου. Ναι, να μην είμαστε πίσω από τους βαθμούς και να τους κυνηγάμε και να είναι η ζωή μας και να παθαίνουμε μονές, που αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψυχοσωματικά προβλήματα, σε αγχώδεις διαταραχές. Δεν θέλουμε αυτό, όμως δεν θέλουμε και την πλήρη αποξίωση του συστήματος. Θέλουμε παιδιά τα οποία να κοιτάνε την ψυχολογική τους υγεία, αλλά να καταλαβαίνουν και τη σπουδαιότητα του σχολείου και ότι είναι η δουλειά μας. Δεν είναι μόνο να είμαστε καλά και να μην αγχωνόμαστε, ότι είναι μια δουλειά στην οποία πρέπει να δώσουμε πολύ έμφαση. Υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία, υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχουν εναλλακτικές σπουδές, αλλά δεν απαξιώνουμε το παραδοσιακό σύστημα που μας λέει να είμαστε καλοί μαθητές, να είμαστε ισορροπημένοι. Όχι για τους βαθμούς, αλλά για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε, να έχουμε τα εφόδια, να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο, να μπούμε σε μια σχολή που είναι της αρισκίας μας. Να μην έχουμε τα κενά, να αισθανόμαστε καλά εμείς. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να γίνουμε καλοί μαθητές μόνο για να περάσουμε στο πανεπιστήμιο. Θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί μαθητές για να μπορέσουν να νιώσουν εσωτερικά την ανάπτυξή τους, να νιώσουν ότι αυτοπεποίθηση, να νιώσουν ότι μπορούν να καταφέρουν. Αυτή τη στιγμή η εργασία τους είναι το σχολείο. Ότι μπορούν να απορρευτούν χωρίς να τους επιλέξει μια κατεύθυνση, αλλά να επιλέξουν αυτή την κατεύθυνσή τους. Mm-hmm. Άλλες λανθασμένες τεχνικές που κάνουμε είναι να απαξιώνουμε συγκεκριμένα μαθήματα, όχι γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Μένα με νοιάζει το παιδί μου να είναι καλό στα μαθηματικά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αρχαία. Δεν μας ενδιαφέρουν η ιστορία. Όταν εμείς οι ίδιοι λέμε στο παιδί μας, κοίταξε να κάνεις ένα focus στα συγκεκριμένα βασικά μαθήματα, εμείς οι ίδιοι οδηγούμε το παιδί να μην ασχοληθεί καθόλου με αυτά. Πώς να τα αγαπήσει μετά όταν είναι αρνητικά προδιαθετημένο γι' αυτό. Mm-hmm. Άρα προσπαθούμε να τονίσουμε, ακόμα και αν δεν την καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι, τη σπουδαιότητα όλων των μαθημάτων και τη σπουδαιότητα στην προσωπική ανάπτυξη. Και επειδή τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι πολύ μικρά, θα το πω εγώ, οι γονείς παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως καταλαβαίνω από την συζήτηση που κάνουμε. Φυσικά και παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Οποιοδήποτε είναι πολύ κοντά στο παιδί, είτε αυτό είναι συγγενής, είτε είναι φίλος, είτε είναι οικογενειακός φίλος που είναι κοντά στο παιδί μας, που οποιοδήποτε μπορεί να επηρεάσει το παιδί μας, είναι σίγουρα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο πώς χρησιμοποιεί το λόγο και να μην κοιτάει τα δικά του βιώματα. Κάνουμε mm-hmm. επίσης το λάθος ότι σύμφωνα με δικά μας βιώματα. Εγώ έκανα αυτό το λάθος, μην το κάνεις. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω αρνητικές σκέψεις, ναι, θέλω να δώσουμε, να κοιτάμε τα παιδιά κατάματα τώρα και τα παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή, να τους δώσουμε τις συμβουλές για την επιστροφή του στα Θρανία τη Δευτέρα. Βεβαίως. Θα τα κοιτάξουμε στα ματιά, να τους πούμε ότι κάτι πολύ όμορφο καινούργιο ξεκινάει και θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ θετικά. Πάμε να γίνουμε πιο δυνατοί εκπαιδευτικά, να γίνουμε πιο δυνατοί μορφωτικά, να μπορέσουμε να θέσουμε θεμέλια για το μέλλον μας. Και τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Πρώτον, βασικά, πρώτον και τελευταίο, απλά είναι σε διαφορετικά κομμάτια, είναι το θέμα της οργάνωσης.
Τι σημαίνει οργάνωση. Φέρουμε θετικά vibes στη ζωή μας. Κοιτάμε το χώρο εργασίας μας. Mm-hmm. Ποιος θέλει να λειτουργεί σε ένα κακό περιβάλλον. Πηγαίνουμε στο δωμάτιό μας. Χτίζουμε τη γωνιά μας. Χρειάζονται κάποιες αλλαγές να γίνουν στο χρώμα που είναι το δωμάτιό μας. Στα επιπλά μας λείπει κάτι. Δεν λειτουργεί σωστά. Υπολειτουργεί το δωμάτιό μας. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα καινούριο γραφειάκι. Μήπως ήρθε η ώρα να ανακαινήσουμε το παλιό μας γραφειάκι και να το κάνουμε όμορφο έτσι όπως μας αρέσει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όχι μόνο για αυτούς, για τις οικογένειες τις οποίες έχουν δυσκολία οικονομική, αλλά και για αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν έναν χώρο έτσι δημιουργικό, έναν χώρο χαρούμενο με προσωπική σφραγίδα. Είναι πολύ ωραίο να πάρουμε, να κάνουμε τις αλλαγές μας, να βάψουμε, να κάνουμε χειροποίητα πραγματάκια, να έχουμε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον στο οποίο το παιδί μας θέλει να λειτουργεί σε αυτό. Το εμπνέει να καθίσει στη γωνιά του, να είναι ο προσωπικός του χώρος και να εργαστεί, να δουλέψει. Άρα, κοιτάμε το πόσο λειτουργικό είναι αυτό. Τι γίνεται με την ηχομόνωση του σπιτιού ή ακόμα περισσότερο, υπάρχει αυτός ο χώρος, λέμε να τον φροντίσουμε, αλλά υπάρχει. Μήπως τελικά το παιδί μας τόσο καιρό λειτουργούσε στην κουζίνα σε ένα δωμάτιο που είναι με τα πολύ μικρότερα αδερφάκια του που δεν το αφήναν να εργαστεί. Μήπως το παιδί μας φωνάζει ότι χρειάζεται ένα προσωπικό χώρο και δεν τον έχει. Αφού λοιπόν φτιάξουμε αυτόν τον προσωπικό χώρο, τον εξοπλίζουμε σίγουρα με τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα δεν είναι μόνο ένα στυλό. Τα απαραίτητα είναι το στυλό, τα γεωμετρικά όργανα, είναι τα τετράδια, ο εξοπλισμός, τα χρώματα, τα highlighters, οι μαρκαδόροι, να υπάρχουν. Ούτε ο γιατρός δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει μαζί του τα εργαλεία του. Έτσι, πώς ένας μαθητής θα μπορέσει να είναι εντάξει όταν έχει μια άσκηση στα μαθηματικά και κάνει τουλάχιστον μισή ώρα να βρει απλά ένα χάρακα μέσα στο σπίτι, ο οποίος μπορεί να είναι σπασμένος, μπορεί να είναι κάπου παραγωνισμένος, να τον έχει πάρει το άλλο το αδερφάκι γιατί το μοιράζονται. Μπράβο. Χρειάζεται να τα έχουμε όλα εκεί κοντά. Και για τα παιδάκια τα οποία δεν μάθαινουν να οργανώνονται, είναι ευκαιρία να τους μάθουμε οργάνωση. Είναι ωραίο ακόμα και το κάθε αντικείμενο να βρίσκει το δικό του προσωπικό χώρο και να ξέρουμε πού το ψάχνουμε. Mm-hmm. Η σωστή οργάνωση μας φέρει και καλύτερα αποτελέσματα στη μελέτη με την έννοια του χρονική. Μία μελέτη η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία ώρα, με κακή οργάνωση, που δεν έχουμε κάπου τετράδια, που δεν έχουμε κάπου που να αφήνουμε τα βιβλία μας, που τα πετάμε όλα έτσι, θέλει μόνο 45 λεπτά με 50 για να οργανωθούμε πριν ξεκινήσουμε, που μας κουράζει και αυτό το ίδιο. Ενώ 50 λεπτά θα μπορούσε να διαρκέσει ολόκληρο το διάβασμα. Mm-hmm. Άρα, θέλουμε την ανανέωση του εξοπλισμού μας, την δημιουργία του κατάλληλου χώρου μελέτης και θα πούμε ναι και σε ειδικό χώρο βιβλιοθήκης. Προσέξτε λίγο τη βιβλιοθήκη του σπιτιού. Τώρα ακούγονται κλισέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τι εννοείται όταν λέτε βιβλιοθήκη? Πρέπει να υπάρχει χώρος βιβλιοθήκης ακόμα και όταν... Βιβλία και τα λοιπά. Ναι, να υπάρχει το βιβλίο στο σπίτι. Mm-hmm. Να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό. Ζούμε σε μια γενιά που όλα είναι στο κινητό, όλα είναι στο λάπτοπ, όλα είναι στο τάμπλετ και δεν υπάρχει εικόνα του βιβλίου στο σπίτι. Mm-hmm. Πρέπει από μικρά τα παιδιά, από μωρά, να βλέπουν αυτό το έπιπλο στο σπίτι γεμάτο και ανθρώπους που το αξιοποιούν. Γονείς οι οποίοι ανοίγουν το βιβλίο, που τους δείχνουν το βιβλίο. Απλά σκεφτόμαστε, όταν έχουμε μάθει να είμαστε στο κινητό, πόσο ενδιαφέρον φαίνεται ένα κατεβατό με λόγια. Και στο κάτω-κάτω μπορούμε να ζητήσουμε το παιδί να ανοίξει το βιβλίο όταν εμείς οι ίδιοι δεν ανοίγουμε και απλά είμαστε στο κινητό και του λέμε άνοιξε το βιβλίο. Με το κινητό στο χέρι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε να κάνει κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Μα και εμείς, αν θέλουμε να ψάξουμε μια πληροφορία, να κάνουμε το εξής πείραμα. Θέλουμε να ψάξουμε κάτι το οποίο ψάχνουμε στο διαδίκτυο. Αν σας πω αυτή τη στιγμή, ανοίξτε την εγκυκλοπαίδεια να ψάξετε πληροφορίες ή διασταυρώστε το από 3-4 βιβλία για να αποκτήσουμε μια γνώση για ένα αντικείμενο που θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Θέλει ψάξιμο. Πολλά παιδιά ακόμα δεν μπορούν να εξοικειωθούν με τα περιεχόμενα σε ένα βιβλίο. Δεν μπορούν. Τους λες βρες το και λένε τι να βρω τώρα. Βλέπουν ένα τόμο και δεν ξέρουν καν να βρίσκουν τα περιεχόμενα. Φυσικά και είναι πιο χρονοβόρο, αλλά όταν. Ειδικά τα νέα τα παιδιά δεν έχουν καθόλου εξοικείωση με αυτό. Πόσο εύκολο να τους είναι μετά να μπουν σε ένα βιβλίο ιστορίας και να το διαβάσουν. Είμαι υπέρ της δραστηριότητας ταυτόχρονα. Να έχουμε το βιβλίο μας, να διαβάζουμε την ιστορία μας και να βλέπουμε και στο ίντερνετ
ένα αντίστοιχο βίντεο. Βλέπουμε στο ίντερνετ μία αντίστοιχη εικόνα. Να οπτικοποιείται αυτό το οποίο βλέπουμε. Όμως το βιβλίο παραμένει να είναι το βασικό εργαλείο στις εξετάσεις, το βασικό εργαλείο, το εκπαιδευτικό στο σχολείο. Εφόσον οι ισχύουσες καταστάσεις είναι έτσι, πρέπει να πορευτούμε με αυτές και να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Και υπάρχουν τρόποι γι' αυτό. Mm-hmm. Εξοικειωθείτε με τα βιβλία, είτε είναι λογοτεχνικά, είτε είναι εκπαιδευτικά, είτε διαβάστε μπροστά στα παιδιά για να φέρετε τη εργασία σας μια εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα. Mm-hmm. Μάλιστα, να τους ευχηθούμε καλή αρχή. Είναι μια νέα αρχή, αφήνουμε τα παλιά πίσω μας και ξεκινάμε από την αρχή έτσι με θετική ενέργεια. Η Δευτέρα είναι αυτή η νέα αρχή που πάντα περιμένουμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η νέα αρχή, γιατί έλεγα ότι και να μην τα πήγα καλά την περσινή χρονιά, βάζω ένα νέο στόχο μέσα σε αυτή τη νέα αρχή. Οπότε βάλτε στόχους. Θα βάλουμε καινούργιους στόχους και τις επόμενες φορές σίγουρα θα δούμε πώς θα προγραμματίσουμε πάλι τις δραστηριότητες μας, γιατί δεν είναι μόνο το διάβασμα, και tips πώς να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα και η επόμενη μας συνάντηση θα είναι διοργάνωση έτσι, του χρόνου μας, του τώρα που θα έχουμε τα βιβλία μας. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στις δραστηριότητες μας και θα εντοπίσουμε το πρόβλημα. Ήρθε η ώρα να αποδεσμευτούμε από αυτό το πρόβλημα, κάνοντας πίνακες δραστηριοτήτων, προγράμματα μελέτης και πώς να ταξινομήσουμε πλέον το χρόνο μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους μας τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς, διότι και για αυτούς είναι έτσι μια νέα αρχή. Και αυτοί νομίζω ότι πάσχουν σε αυτόν τον αγώνα των παιδιών αλλά και των γονέων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδου, που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος.